Έχω την χαρά και την τιμή να έχω τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Bridge, τον κύριο Αθανασιάδη Αλεξανδρό. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γνατίου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε στο ραδιόφωνο έτσι για πολύ χρόνο, για Sun Bridge. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή και όπως σας έχω πει και έχουμε συζητήσει, αυτό το ένθετο έχει γίνει με αυτό το σκοπό. Έχει γίνει με σκοπό να φέρουμε στην επιφάνεια αθλήματα τα οποία πραγματικά είτε σωματικά αθλήματα είτε πνευματικά όπως είναι το bridge, γιατί το bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα, να τα αναδείξουμε και να τα γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος. Είμαι πολύ ευχαρίστως να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και να το κάνουμε ευρύτερα γνωστό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι είναι χαρτοπαίγνιο και έτσι το αποφεύγει. Ενώ είναι ένα άθλημα όπως είναι και το σκάκι, το άλλο πνευματικό άθλημα. Απλά έχει την ατυχία να παίζεται με τράπουλα και αυτό είναι το άσχημο στα μάτια των πολλών. Θεωρείτε ότι υπάρχει μια, να το βάλω εντός εισαγωγικών, προκατάληψη εκτός εισαγωγικών, ότι όταν ακούσει ο άλλος παιχνίδι με χαρτιά πάει το μυαλό του σε ναι, πιο περίεργες, σε πιο περίεργες και δυσάρεστες καταστάσεις. Ενώ η τράπλα είναι μόνο το μέσο, με την ίδια λογική, άμα ακούσει για σκοποβολή θα πρέπει να σκέφτεται ότι σκοτώνεται ο κόσμος, αλλά δεν είναι έτσι. Πολύ σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Bridge, κύριε Αθανασιάδη, τι είναι το bridge? Θέλουμε να μας ενημερώσετε, θέλουμε να μάθουμε τι είναι το bridge, πώς παίζετε, να μάθουμε τα πάντα γύρω από αυτό το πνευματικό αυτό. Άθλημα. Είναι να πούμε στον κόσμο ότι το bridge είναι το δημοφιλέστερο πνευματικό παιχνίδι σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, λίγο σε εμάς άργησε να έρθει, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια ιστορία σε όλο τον κόσμο. Θα σας τα πω όλα. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μία τράπουλα και τέσσερα άτομα που αποτελούν δύο ζευγάρια. Αν έχετε δει συχνά αυτά τα αντιστοιχίζουμε με τα σημεία του ορίζοντα. Ο Βορράς παίζει με τον Νότο και η Ανατολή παίζει με τη Δύση. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι κάθε ζευγάρι να παίξει καλύτερα από το άλλο. Θέλετε να πούμε εν συντομία πώς παίζετε? Βεβαίως θέλουμε. Θέλουμε να πούμε ότι θέλω να κάνουμε, παίζετε μόνο από τέσσερα άτομα ή μπορεί να υπάρξει και η περίπτωση να παίξει, να υπάρχει και είτε λιγότερα είτε περισσότερα άτομα? Μπορεί να περισσότερα δεν μπορούν να παίξουν, παρά μόνο σε αγώνα. Λιγότερα μπορούν να παίξουν αν παίζει με υπολογιστή κάποιος και τα άτομα τα αντικαθιστά ο υπολογιστής. Α, μάλιστα, ρομπότη, μάλιστα. Οποιοδήποτε άλλο. Μάλιστα. Παρακαλώ, θα θέλαμε να ακούσουμε πώς παίζετε το bridge. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό. Στη μορφή του είναι παιχνίδι με μπάζες, όπως δηλαδή είναι η πρέφα ή το μπουρλότο. Από αυτά τα παιχνίδια πιο πολύ προσομοιάζει με το αγοραστό μπουρλότο, τη βίδα που λένε. Ναι. Παίρνουμε μία τράπουλα, τη μοιράζουμε σε τέσσερα άτομα, άρα είναι 52 τα φύλλα όλα, ο καθένας έχει από 13 φύλλα. Αυτά τα φύλλα κάποτε πρέπει να τα παίξει σε μια στιγμή του παιχνίδιου. Όταν ξεκινήσει λοιπόν το παιχνίδι, κάποιος από τους τέσσερις που προσδιορίζεται ποιος είναι αυτός, παίζει πρώτος ένα χαρτί. Οι υπόλοιποι όλοι πρέπει να παίξουν χαρτί του ιδίου χρώματος. Όταν λέμε χρώμα εννοούμε τα μπαστούνια, τις κούπες, τα καράκια, τα σπαθιά. Τα μπαστούνια δεν λέμε πίκες εδώ. Λοιπόν, αν ο πρώτος παίξει ας πούμε το 10 σπαθί, οι υπόλοιποι όλοι πρέπει να παίξουν από ένα σπαθί. Αυτά τα τέσσερα χαρτιά λέμε ότι αποτελούν μία μπάζα. Ναι. Κερδίζει την μπάζα το μεγαλύτερο από τα χαρτιά από αυτά. Και ούτω καθεξής ακολουθείται ο ρυθμός αυτός ώσπου να τελειώσουν όλα τα χαρτιά. Και στο τέλος μετράμε πόσες μπάζες έχει πάρει το κάθε ζευγάρι. Να κάνω μια, να κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα. Θα κάνω εγώ τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει για να μπορέσει τον ακροατή. Γιατί έχω πάρει και κάποιες θετικές ερωτήσεις από φίλους ακροατές όταν ακούσαν ότι θα σας έχουμε εδώ πέρα και, είναι και μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε. Να κάνω κάποιες ερωτήσεις για να καταλάβει μια προσομοίωση ουσιαστικά του παιχνιδιού. Είμαστε τέσσερα άτομα τα οποία χωριζόμαστε σε Βορρά, Νότο, Δύση και Ανατολή που αποτελούν ζευγάρια και ομάδες. Σωστά. Αυτοί παίρνουν από 13 χαρτιά στα χέρια τους. Σωστό. Ξεκινάει ο πρώτος. Και πέφτουν, αν πέσει όπως είπατε το 10 καρό, θα πρέπει οι υπόλοιποι τρεις να ακολουθήσουν να με καρό. Καρό. Σωστά. Αν δεν έχουν, βάζουν ό,τι θέλουν.
Βάζουν ό,τι θέλουν, απλά δεν κερδίζουν το λεβέ, δεν το γύρο. Δεν κερδίζουν την μπάζα, ναι, το γύρο αυτό. Αυτό όποιος βάλει το μεγαλύτερο καρό, αυτός κερδίζει. Η σειρά των φύλων είναι το μεγαλύτερο, είναι ο Άσος, μετά είναι ο Ρήγας, η Ντάμα, Βαλές και ούτω καθεξής μέχρι το 2. Και εδώ είναι που μπαίνει και το, η πνευματική και η στρατηγική. Δηλαδή, αν θα ξεκινήσεις με πολύ μεγάλο φύλο ή μικρό φύλο. Δηλαδή, ναι. Αυτό είναι πια θέμα στρατηγικής μετά του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν δω εγώ εσάς να ρίχνετε άσο καρό. Άσο καρό και αν έχω... παίξετε τον άσο καρό, είναι σίγουρο ότι θα την κερδίσετε. Άρα ο επόμενος θα ρίξει ό,τι πιο μικρό υπάρχει αυτό σε καρό. Αυτό που το συμφέρει το μικρότερο, δηλαδή ένα πιο άχρηστο που έχει, αφού είναι σίγουρο ότι θα τη χάσει την μπάζα του. Και η μία νίκη γίνεται μετά, αυτή η επανάληψη των τεσσάρων χαρτιών γίνεται 13 φορές, είναι 13 γύροι. 13 φορές. Έτσι δεν είναι, είναι 13 γύροι που ακριβώς ονομάζονται λεβέ. Tricks. Λέβε, ή μπάζες, ας το λέμε μπάζες, γιατί στον περισσότερο κόσμο έτσι είναι γνωστό. Είναι μπάζες, σαν μπάζες, ωραία. Υπάρχουν καλές μπάζες και κερδίζει η ομάδα που θα πάρει τις περισσότερες γύρες. Τώρα, εδώ για να γίνει πιο δύσκολο το παιχνίδι, μπαίνει ένας άλλος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Να προβλέψουμε από την αρχή πόσες μπάζες θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε έχω τρεις άσους και δύο βαλέδες ας πούμε, μπορώ να πω ότι είμαι κοντά στο να πάρω πέντε γύρους. Κάπως έτσι. Μπράβο, ακριβώς. Κάπως έτσι γίνεται μία συνεννόηση. Και στο τέλος, αφού τελειώσει αυτή η συνεννόηση, αρχίζει το παίξιμο. Στο οποίο φυσικά φαντάζομαι απαγορεύεται η συνομιλία μεταξύ συμπαικτών, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν ηθικοί κανόνες που απαγορεύονται τα πάντα. Απαγορεύονται τα πάντα. Δηλαδή σκεφτείτε, το παιχνίδι είναι ηθικά φτιαγμένο έτσι, ώστε σαν να, στο ποδόσφαιρο, σαν να λέει ένας προπονητής στον άλλον ότι εγώ θα παίξω με αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Σωστά. Από εκεί και πέρα, το πώς θα το χειριστείς το σύστημα είναι δικό σου θέμα, αλλά ο άλλος πρέπει να ξέρει πώς θα παίξεις. Αυτό με την πρόβλεψη των πόσες μπάζες θα κερδίσεις, είναι μόνο στο αγωνιστικό ή είναι καθαρά και στο ερασιτεχνικό που μπορεί να σε όλες τις μορφές του παιχνιδιού? Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού που λέγεται αγορά, πρόβλεψη, ας πούμε. Και πρέπει δηλαδή. Απλά το κάνει πολύ πιο δύσκολο αυτό. Ακριβώς. Δυσκολεύει το παιχνίδι. Δηλαδή, για να καταλάβω, αν εγώ κάνω μια πρόληψη και πω ότι θα έχω τέσσερα γερά χαρτιά που ξέρω ότι θα τα πάρω, πάρω τους γύρους, τι πρέπει να κάνω, λέω ο δηλαδή. Ο παίκτης μου μπορεί να πάρει αυτή την πληροφορία, να την επεξεργαστεί στο μυαλό του και να κάνει μια καλύτερη πρόβλεψη με βάση και τα δικά του τα χαρτιά. Και έτσι αρχίζει μια αλληλουχία ανταλλαγής πληροφοριών, ώσπου να καταλήξουμε κάπου στην οριστική μας πρόβλεψη, που λέγεται συμβόλαιο ή αγορά. Και λέμε, ας πούμε, εμείς εκτιμούμε ότι θα κερδίσουμε 9 από τις 13 μπάζες. Αν αυτή η πρόβλεψή μας βγει αληθινή, τότε κερδίζουμε κάποιους βαθμούς. Μπαίνει η βαθμολογία του παιχνιδιού. Αν όχι, τιμωρούμαστε και παίρνουν βαθμούς οι αντίπαλοί μας. Δηλαδή, αν εγώ και εσείς είμαστε ομάδα και προβλέψουμε ότι θα κερδίσουμε 9 μπάζες και κερδίσουμε τελικά 8 μπάζες, που ουσιαστικά κερδίζουμε το παιχνίδι, αλλά έχουμε ποινή. Όχι, έχουμε χάσει, γιατί δεν βγήκαμε αληθινή στην πρόβλεψή μας. Α, δηλαδή, ακόμα και αν πήραμε 8 στους 13 γύρους, χάνουμε το παιχνίδι. Ναι, γιατί δεν προβλέψαμε σωστά. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι μεγάλο ρίσκο. Θέλει δηλαδή να είσαι πολύ σίγουρος και στο να πεις ότι εγώ θα κερδίσω τους 6, 7, 8. Ακριβώς. Από την άλλη μεριά πάλι, άμα πούμε ότι θα κάνουμε 9 και κάνουμε 12, θα πάρουμε μεν κάτι, αλλά δεν θα πάρουμε αυτό που άξιζε αν είχαμε προβλέψει ότι θα πάρουμε και τις 12. Ναι, αλλά έτσι όμως δεν είναι καλύτερο να μην κάνεις πρόβλεψη? Ναι, δεν γίνεται. Δεν πρέπει γίνεται να κάνεις πρόβλεψη. Πριν ξεκινήσει το... Είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Ο... Το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού είναι η πρόβλεψη και το δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού είναι η προσπάθεια να αποδειχθείς συνεπής στην πρόβλεψή σου. Ο νικητής βγαίνει σύμφωνα πότε τελειώνει ένα παιχνίδι? Με προσέξτε τι... να δείτε. Εάν καθίσουμε εμείς οι δύο μαζί με δύο άλλους φίλους μας και παίζουμε, μπορούμε να παίζουμε μέρες νύχτες όσο θέλετε. Σωστό. Και φυσικά όποιος έχει τα καλύτερα χαρτιά θα κερδίσει. Αυτό είναι bridge για να περάσουμε την ώρα μας στην εξοχή, στην παρέα μας, να διασκεδάσουμε. Στο αγωνιστικό κομμάτι, γι' αυτό και γίνεται άθλημα, μία μοιρασιά των χαρτιών την παίζουμε εμείς, μετά μπαίνει σε κάποια ειδική θήκη και την παίρνουν και την παίζουν άλλοι. Την ίδια μοιρασιά.
Μετά την παίζουν άλλοι, την παίζουν άλλοι, την παίζουν άλλοι. Μάλιστα. Στο τέλος δηλαδή γίνεται σύγκριση πώς χειρίστηκε το κάθε ζευγάρι τα ίδια χαρτιά. Σαν να γράφουμε εξετάσεις πάνω στα ίδια θέματα. Μάλιστα. Δηλαδή βγήκαν χθες οι βαθμοί των μαθητών. Πήρε κάποιος 17.000, δεν έχει σημασία πόσο πήρε. Αυτό έχει σημασία πόσο πήραν οι άλλοι για να μπει στη σχολή που θέλεις. Δηλαδή, για να καταλάβω, στο αν εμείς, πούμε, αν εμείς ναι, προβλέψουμε, ναι, παραδείγματος χάρη, ναι, ότι θα κάνουμε 8 μπάζες, ναι, και όλοι οι άλλοι προβλέψουν ότι θα κάνουν 10 και τις κάνουν τις 10, εμείς θα χάσουμε, γιατί θα έχουμε βγει οι πιο αποτυχημένοι στην πρόβλεψή μας. Μάλιστα. Είναι η σύγκριση του πώς χειρίζεσαι τα ίδια δεδομένα με όλους τους υπόλοιπους. Εδώ μπαίνει το αγωνιστικό κομμάτι, το αθλητικό κομμάτι του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν καταλάβω, πρόεδρε, σε ένα τουρνουά ο νικητής βγαίνει, παραδείγματος χάρη, αν παίρνουν 20 ζευγάρια μέρος, λέω έναν αριθμό, γίνεται η γύρα των χαρτιών από όλα τα τραπέζια και εκεί μετά βγαίνει η τελική βαθμολογία. Κάπως έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, πώς. Ποιος χειρίστηκε, ναι, καλύτερα από όλους όλες τις μοιρασιές, γιατί δεν παίζουν σε ένα τουρνουά μία μοιρασιά, παίζουν 20-25 μοιρασιές. Μπράβο, αυτό σε κάθε μοιρασιά βγαίνει ένα σκορ και στο τέλος βγαίνει το σύνολο. Δηλαδή, να καταλάβω ακόμα καλύτερα, τα τουρνουά θα παίξω εγώ μαζί σας και με δύο φίλους, με δύο αντιπάλους που έχουμε απέναντί μας. Και υπάρχουν και άλλα 10 τραπέζια. Ουσιαστικά, ναι, θα κάνουμε δηλαδή 10 παιχνίδια. Θα παίξουμε με όσους το δυνατόν περισσότερους μπορέσουμε. Μπισόλυτακι. Με όσους... τους δύο φίλους μας θα παίξουμε, ας πούμε, δύο μοιρασιές. Μετά θα παίξουμε με άλλους άλλες δύο μοιρασιές, με άλλους άλλες δύο μοιρασιές. Εδώ, μάλιστα, μπαίνει τώρα ο κοινωνικός χαρακτήρας του παιχνίδιου. Στο σκάκι βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο για 2-3-4 ώρες απέναντί σου, έναν άνθρωπο. Εδώ κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζεις. Η αλλαγή πώς γίνεται, με βάση τι? Με βάση τον αριθμό των μοιρασιών που παίζουμε με κάθε αντίπαλο, ή δύο ή τρεις συνήθως. Δηλαδή ένα τέταρτο παίζεις με κάθε αντίπαλο ζευγάρι ή 20 λεπτά. Μετά αλλάζεις και παίζεις με άλλο αντίπαλο ζευγάρι. Είναι, αυτά είναι τα στοιχεία που το κάνουν και κοινωνικό και πνευματικό. Κοινωνικό ακριβώς και πιο ευχάριστο. Στο ότι δεν υπάρχει μονοτονία με τα πρόσωπα που έχεις απέναντί σου. Βεβαίως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Εσείς, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Bridge, ποιες είναι, πώς προσπαθείτε, πώς να βοηθήσετε να φέρετε και καινούργιο κόσμο στο Bridge? Εμείς, πού μπορώ να παίξω εγώ, πώς, δηλαδή, ποιες είναι πώς να το πω, οι ομάδες που οι οποίες σε εκπαιδεύουν για να μάθεις Bridge, σε τι ηλικίες μπορώ να ξεκινήσω, αυτά όλα θέλουμε να τα μάθουμε. Ναι, θα σας πω. Τα τελευταία χρόνια σαν Ομοσπονδία έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, ιδίως από το 2010 και μετά. Και το βασικό στοιχείο που επικεντρωθήκαμε ήταν το Facebook και τα κοινωνικά δίκτυα, όπου ο κόσμος γνώρισε τον Bridge περισσότερο, κατάλαβε ότι δεν είναι το ελιτίστικο σπόρο, ας πούμε, που πίστευε ότι είναι, και ότι είναι το πάρα πολύ προσιτό από όλους. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, δηλαδή η Ομοσπονδία από 2.000 άτομα σήμερα έχει περίπου 5.000 μέλη, αλλά μας έκοψε η πανδημία τις προσπάθειες μας αυτές πάνω στην ανάπτυξη και τώρα πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Δυστυχώς, ναι. Να ξαναφέρουμε τον κόσμο που είχαμε πίσω και να φέρουμε και καινούριους, γιατί υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα. Το Bridge δεν κινδυνεύει κανείς από τον κορονοϊό. Γιατί έχουμε και όλα τα μέτρα που επιτάσσει η πολιτεία να παίρνονται, αλλά και το 80-90% και πάνω των ατόμων που παίζουν είναι εμβολιασμένοι. Οπότε τώρα θα ξαναρχίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Ένας άλλος τομέας που δώσαμε μεγάλη βαρύτητα ήταν το παιδικό Bridge. Μέχρι το 2014 νομίζω απαγορευόταν να πλησιάζουμε τα σχολεία, δεν επέτρεπε το Υπουργείο να κάνουμε Bridge στα σχολεία. Μετά πήραμε την άδεια, ξεκίνησε και η είσοδος του Bridge στα σχολεία. Υπάρχουν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα, Καλαμάτα, Λάρισα, Σέρες, και στη Θεσσαλονίκη σε κανένα δυο σχολεία.
που παίζουν μαθητές, έχουμε και ομάδες παιδιών, εθνικές ομάδες, μία από αυτές και πάει και στην Κίνα, στη Γαλλία, και προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνο να παίξουν, αλλά και ζητούν να δώσουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους, ανθρώπους που δεν έχουν παρέες, ανθρώπους που δεν έχουν δραστηριότητες άλλες, να τους πάρουμε από το καφενείο, να τους πάρουμε από άσχημες συνήθειες, συνήθειες ίσως. Και να τους φέρουμε στο bridge. Πιστεύω ότι πόσο, θα ξαναρχίσει. Από ό,τι αντιλαμβάνω και με την κουβέντα που κάναμε, από 18 χρονών και έως 118 μπορεί κάποιος να ασχοληθεί από με το... 8 χρονών, από 8, από 8 χρονών. Ναι, μέχρι 118. Έχουμε και ανθρώπους 95 χρονών mm-hmm. που παίζουν ακόμα. Και αυτό τους κρατάει ζωντανούς στις δραστηριότητες τους. Επειδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πνευματικό και στρατηγική, θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σε πιο μεγάλες ηλικίες στο να δουλέψει και το μυαλό, να ακονίσει το μυαλό. Βεβαίως, και μάλιστα κάποιες μελέτες τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι καταπολεμά και το Αλσκάιμερ η δραστηριότητα στο bridge, και αποδεδειγμένα. Κοιτάξτε να δείτε, στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένα όλα αυτά σαν μελέτες mm-hmm. και στα σχολεία είστε πάρα πολλά μέρη του κόσμου είναι σαν δραστηριότητα επίσημη. Στη Γαλλία να σας πω ότι είναι υποχρεωτικό μάθημα το bridge. Στη Βόρεια Ευρώπη, στο Ισραήλ, χιλιάδες άτομα στα πανεπιστήμια. Εμείς ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει πολύ, αλλά έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε και άλλα βήματα. Τα τελευταία χρόνια και η πολιτεία το είδε διαφορετικά. Στους τελευταίους νόμους μπήκε το bridge σαν όνομα σε διατάξεις που ζητήσαμε, και τώρα αν είδατε τελευταία έλεγε ο καινούργιος νόμος που η καινούργια οικία για τον κορονοϊό, ότι στα πνευματικά αθλήματα σκάκι bridge είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και αυτά, δηλαδή αναφέρθηκε το bridge με το όνομά του, που σημαίνει πια ότι είναι μια οντότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και στον αγώνα που δίνεται. Απλά το κακό είναι ότι πρέπει να ξεπεράσετε ένα παραπάνω εσείς, Πρόεδρε, και γι' αυτό είμαστε και εδώ πέρα σήμερα, για να αναδείξουμε το άθλημα, να αναδείξουμε λίγο και την διαφορετικότητα και την προκατάληψη που υπάρχει από πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων όταν ακούνε χαρτιά και bridge, με το ότι το πάνε κάπου διαφορετικά, σε πιο κακές νοοτροπίες που δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Και γι' αυτό χαίρομαι που είστε εδώ πέρα, για να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά, για να το αναδείξουμε. Καμία. Μην σας πω ότι όποιος παίζει bridge σταματάει όποια άλλη συνήθεια με χαρτιά έχει. Τα ξεχνάει όλα τα άλλα τα χαρτιά. Mm-hmm. Είναι αυτό το ότι στα υπόλοιπα κράτη δεν υπήρχε καφενείο. Δυστυχώς στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει το καφενείο από... σαν παράδοση και το χαρτί... Ναι, αντί να παίζουν στο καφενείο μπουρλότο και πρέφα, ας έρθουν να παίξουν bridge. Ας παίξουν και bridge στο καφενείο. Πώς μπορούμε να έρθουμε να πείσουμε το... όχι να πείσουμε, πώς μπορούμε να πούμε κόσμο αυτή τη στιγμή που μας ακούει και θέλει και ενδιαφέρεται. Πώς, και τι διαδικασία, πού μπορεί να σας βρει... Ναι, στη Θεσσαλονίκη ας πούμε. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 4 ομίλους. Ο μεγαλύτερος είναι ο όμιλος bridge Θεσσαλονίκης. Που οι εγκαταστάσεις είναι Αναξιμάνθρου 61-63, είναι από το γήπεδο του Άρη δύο δρόμους πιο πάνω, στην Αγία Κυριακή την Εκκλησία. Ναι. Τα άλλα δύο σωματεία τα μεγάλα είναι ο Οστιοπλοϊκός Όμιλος, που είναι στις εγκαταστάσεις του Οστιοπλοϊκού, στη Νέα Παραλία πριν από την Πότσαρη. Ναι. Και η Λέσχη Θεσσαλονίκης, που είναι κοντά στο Λευκό Πύργο, δίπλα στο ξενοδοχείο Δάιος. Αχα, κατάλαβα, ναι. Φυσικά όποιος θέλει μπορεί να μπει και στο ίντερνετ, να μπει και στην Ομοσπονδία για να βρει και να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Και υπάρχει ένας μικρότερος όμιλος που λέγεται Ταμπλοτέθ, είναι στη Λέσχη προσωπικού τότε, στην Αγία Θεοδώρα δίπλα, στην Ερμού. Τι κόστος έχει, Πρόεδρε, το να ασχοληθεί κάποιος με τον bridge? Είναι η φθηνότερη διασκέδαση. Σκεφτείτε ότι και στα μαθήματα και στο παιχνίδι το κόστος είναι περίπου 5 ευρώ για αυτούς που παίζουν. Mm-hmm. Και είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να κρατήσει 3-4 ώρες. Στο κινηματογράφο να πας σε 7-8 ευρώ, οπουδήποτε άλλο. Σίγουρα. Ένα ποτό να πεις. Να βγεις έξω θέλεις ένα δεκάρικο. Σίγουρα. Είναι η πιο φθηνή διασκέδαση. Επίσης να σας πω ότι η Ομοσπονδία δεν χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από το κράτος, είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι. Μάλιστα. Δηλαδή από τον κόσμο που παίζει bridge ζει η Ομοσπονδία και οι όμιλοι.
Τώρα με τον κορονοϊό, όπως είπατε, είδατε λίγο μια μικρή δυστυχώς μείωση. Η φυσική παρουσία είδαμε τεράστια μείωση γιατί κλείσανε τα σωματεία μας με κρατική εντολή, αλλά οι δραστηριότητες δεν σταμάτησαν γιατί η Ομοσπονδία ανέπτυξε το διαδικτυακό bridge. Ναι. Δώσαμε τη δυνατότητα σε όλους τους αθλητές μας να παίζουν διαδικτυακά με αγώνες που διοργανώναμε καθημερινά και συνεχώς από τις 10 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Και επίσης οργανώσαμε και διαδικτυακά μαθήματα για αυτούς που θέλανε να μάθουν και δεν είχαν ασχοληθεί με το άθλημα καθόλου, με το παιχνίδι, και δωρεάν μαθήματα διαδικτυακά. Οπότε και από εκεί κάποιοι το γνώρισαν τον Μπρίτζο. Τι είναι μέλη πηγαίνεστε όσον αφορά αγώνες ή τουρνουά, υπάρχουν κάποια τουρνουά? Οι όμιλοι ξανάρχισαν, οι αυτό, δραστηριότητες δεν ξανάρχισαν. Ναι. Τα πρωταθλήματα τα μεγάλα δεν τα ξεκινήσαμε ξανά γιατί είμαστε επιφυλακτικοί λόγω συγχρονισμού. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα που γίνεται κάθε Οκτώβριο που μαζεύονται 1500 άτομα. Αυτό πέρσι δεν έγινε και μάλλον δεν θα γίνει και φέτος γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να μαζέψει 1500 άτομα σε ένα Σωστά. χώρο. Σωστά. Αλλά τα άλλα τα πρωταθλήματα, ιδίως αυτά που γίνονται στους ανοιχτούς χώρους, ξεκίνησαν, γίνονται. Είναι ελεύθεροι οι ανοιχτοί χώροι και μάλιστα και οι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται να έχουν μάσκα. Στους κλειστούς χώρους παίζουμε με μάσκες και χρειάζονται και τα τεστ. Να ρωτήσω τώρα, επειδή λέτε ότι 1500 άτομα, αν το κάνατε λίγο πιο νωρίς, Σεπτέμβριο, γιατί βλέπουμε ότι το καλοκαίρι έχει μεταφερθεί και ο καιρός μπορεί να γίνει. Ο καιρός είναι πολύ καλύτερο Σεπτέμβριο, σε έναν ανοιχτό χώρο. Γιατί βλέπουμε ότι και τα γήπεδα θα ανοίξουν με 10-15-20 χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, και όλοι εμβολιασμένοι βέβαια. Αυτό δεν θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη θα του bridge? Θα μπορούσε να γίνει, αλλά πάλι δε φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να τους μαζέψουμε. Γιατί αυτοί που είναι από τα σωματεία, από τα νησιά, έχουν τις δουλειές τους το Σεπτέμβριο ακόμα, είναι ανοιχτός ο τουρισμός. Σωστό, ναι. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να μετακινηθούν. Ακόμα σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στο bridge, παντού ο κόσμος έχει μια επιφυλακτικότητα. Λογικό είναι να υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα, αλλά με τον εμβολιασμό και με τη μάσκα νομίζω ότι μπορούμε να, ειδικά με τον εμβολιασμό και με τη μάσκα, να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Νομίζω ότι αυτό και την μπορούμε, ψυχολογία αλλά μας. Άντε να τους πείσουμε και τους υπόλοιπους που δεν εμβολιάζονται. Σας είπα, εμάς πάνω από το 80% είναι εμβολιασμένοι. Τώρα, Μπορεί και να γίνει. οι προπονήσεις είπατε ότι γίνονται κανονικά με μάσκα, δηλαδή μπορεί Στο κάποιος. κλειστό χώρο ή χωρίς μάσκα για τους εμβολιασμένους στους ανοιχτούς χώρους. Νομίζω ότι επειδή είναι ένα άθλημα, ένα πνευματικό άθλημα, το οποίο δεν χρειάζεται γήπεδο, ακόμα και στο πάτωμα που λέει ο λόγος, με ένα χαλί που λέει ο λόγος, εντάξει, οποιοδήποτε τραπεζάκι μπορεί να παιχτεί, θεωρώ και επειδή στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο ποσοστό του χρόνου καλοκαιρία, είναι και πολύ ωραίο στο να βγεις στην εξοχή, όπως λέτε, ή σε ένα μπαλκόνι, σε μια αυλή και να παίξεις αυτό το Άρα άθλημα. Έτσι ο κόσμος αντί να παίζουν μπιρίμπα και άλλα παιχνίδια, άμα μάθουν το μπρίτζ μετά τα ξεχνούν όλα. Αυτό να σας πω Εμένα ότι γίνουν τα πρώτα βήματα. Γνώρισα, επειδή κάναμε την συζήτηση ότι θα σας έχουμε σήμερα και είναι μεγάλη μας χαρά, με έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιζε μπρίτζ, έναν γνωστό μου, και μου επιβεβαίωσε αυτό που λέτε, ότι από τη στιγμή που θα μπει στη διαδικασία να παίξεις μπρίτζ, δεν θες να ασχοληθείς με τα υπόλοιπα, είτε μπιρίμπα, είτε μπουλότη, είτε οτιδήποτε άλλο. Τίποτα, όλα σου φαίνονται πια ξένα. Είναι τρομερά συναρπαστικό παιχνίδι. Σε κρατάει σε γρήγορση συνεχώς, όση ώρα είσαι εκεί, το μυαλό σου συνεχώς λειτουργεί. Ναι. Ωραία, κύριε Αθανασιάδη, θα ήθελα να σας τι άλλο ευχαριστήσω. Θέλετε να πούμε, ό,τι θέλετε να νομίζω πούμε. Ότι εσείς τι άλλο θέλετε, εγώ θέλω από εσάς να ακούσω πώς μπορούμε να πείσουμε διαφορετικά. Δηλαδή, τις ερωτήσεις που μου κάνανε οι φίλοι, τις έχετε απαντήσει σχεδόν, όχι σχεδόν, τις έχετε απαντήσει όλες. Εγώ απλά θέλω να πω τον κόσμο ότι το bridge πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ένα πνευματικό άθλημα. Να το βγάλουν από το μυαλό τους το θέμα του χαρτιού με την κακή έννοια, την καφενειακή έννοια, το παίζω χαρτιά. Είναι άθλημα. Και καταρχήν παίζουν όλες οι ηλικίες μαζί. Αυτό. Δεν έχει μικρή, μεγάλη, άντρες, γυναίκες και διαχωρισμούς. Είναι όλοι μαζί. Είναι μια μεγάλη παρέα. Και μετά, είναι ένα. Πείτε ναι. Πείτε μου. Ότι είναι συνεργατικό, δηλαδή από τα πνευματικά αθλήματα
Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια διεθνής ομοσπονδία πνευματικών αθλημάτων που είναι το σκάκι, το bridge, το go, κάτι κινέζικα άλλα. Είναι το μόνο που παίζεται με ζευγάρι. Και είναι το μόνο που ο υπολογιστής δεν μπόρεσε να κερδίσει τον άνθρωπο. Δηλαδή σε όλα τα άλλα αθλήματα, στο σκάκι, σε αυτά φτιάχνουν υπολογιστές και κερδίζουν τους ανθρώπους. Στον bridge ποτέ δεν κέρδισε υπολογιστής τον άνθρωπο. Γιατί υπάρχει κρίση, υπάρχει συνεργασία. Δεν μπόρεσε ο υπολογιστής, Όχι, όχι, δεν έχουν φτιάξει υπολογιστή που να κερδίζει τους ανθρώπους. Στο σκάκι, ας πούμε, γιατί... υπάρχει υπολογιστής που κερδίζει ναι, με τις κινήσεις. Γιατί στο σκάκι παίζεις με ανοιχτά τα φύλλα, ας πούμε, οπότε ο υπολογιστής κάνει πολύ ταχύτερα τις κινήσεις του μυαλού από ότι ο άνθρωπος, όσο και να είσαι ο Κασπάροφ ή οποιοςδήποτε άλλος. Μια ερώτηση που έχω ακόμα τώρα από ένα φίλο που μου στείλε. Βλέπουμε σε ένα τραπέζι bridge τα χαρτιά τα οποία είναι μπροστά. Ναι. Υπάρχουν κάθετα, υπάρχουν και οριζόντια. Ποιος ο λόγος της διαφοροποίησης, τι ξεχωρίζεις με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω μερικές διαφορές από τα παιχνίδια τα άλλα που μιλήσαμε πριν τον Μπουρλότο. Στη διαδικασία της πρόβλεψης πόσες μπάλες θα πάρουμε, υπησέρχεται και το ατού πολλές φορές. Δηλαδή, ένα από τα τέσσερα χρώματα του δίνουμε μια κυρίαρχη θέση που μπορεί να κερδίσει μπάζες αν το παίζουμε. Λέμε, ας πούμε, καθορίζουμε σαν ατού τις κούπες. Αυτό σημαίνει ότι αν σε κάποια μπάζα υπάρχει μία κούπα, μπορεί να κερδίσει την μπάζα αυτή, έστω και αν υπάρχουν μεγαλύτερα φύλλα. Μάλιστα. Αυτό λέγεται τσάκα. Τσάκα, στο ναι, bridge, ναι. Σε αντίθεση με τα άλλα παιχνίδια, η τσάκα δεν είναι υποχρεωτική. Δηλαδή και στην πρέφα και στον μπουρλότο, αν δεν έχεις να παίξεις από αυτό που πρέπει, υποχρεωτικά τσακάς. Στο bridge δεν είναι υποχρεωτικό. Οπότε μπαίνει μια μεγάλη ποικιλία στο παιχνίδι εδώ. Α, το πολύ άλλο... σημαντικός παράγοντας αυτό που είπατε. Δηλαδή, με ένα ατού, ας πούμε, μπορεί με... οι άλλοι να έχουν, αν έχουμε σαν τον ατού άσο... την κούπα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι, σωστά το ναι, λέω. Αν... παίζει ο άλλος τον άσο σπαθί και εσύ δεν έχεις σπαθί. Μπορείς να βάλεις το δύο κούπα που είναι το μικρό και να κερδίσω. Και να την πάρεις την μπάζα. Και να την πάρεις την μπάζα. Η άλλη μεγάλη διαφορετικότητα από αυτά τα παιχνίδια είναι ότι από το ζευγάρι που τελικά προβλέπει, ο ένας από τους δύο κατεβάζει τα φύλλα του ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Οπότε ο συμπαίχτης του... ένας από τους δύο κατεβάζει τα ανοιχτά για να μπορεί να βλέπει ο συμπαίχτης του. Ναι, οπότε ο συμπαίχτης του ξέρει τη συνδυασμένη δύναμη του άξονά του με την οποία καλείται να πραγματοποιήσει αυτό που υποσχέθηκε. Ενώ στα άλλα παιχνίδια παίζουν τυφλά, χτυπάνε, πετάνε, προσπαθούν με τέτοιους τρόπους. Εδώ τα ξέρεις. Βέβαια το ξέρουν και οι αντίπαλοι. Σίγουρα. Τα βλέπουν. Ναι. Αλλά οι αντίπαλοι δεν ξέρει ο ένας τα φύλλα του άλλου. Σωστό. Εδώ είναι που μπαίνει και η στρατηγική και το πώς θα ναι, παίξεις. Οπότε βλέποντας αυτά, επίσης μπορούν οι αντίπαλοι να συνεννοούνται νόμιμα με τα φύλλα που παίζουν. Δηλαδή, αυτό το κατάλαβα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πετάς ένα άχρηστο σημαίνει δεν θέλω να μου παίξει αυτό το χρώμα, πετάς ένα άλλο φύλλο μεγαλύτερο ή μικρότερο σημαίνει ότι έχω δύναμη σε αυτό το χρώμα και προσπαθούν και αυτοί να συνοηθούν κάπως πώς μπορούν να αποτρέψουν αυτόν που έχει υποσχεθεί να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του. Μάλιστα. Αλλά όλα αυτά μέσα στα νόμιμα πλαίσια ναι. που επιβάλλει το παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και η μπλόφα. Η μπλόφα υπάρχει, αλλά όταν την κάνεις την μπλόφα παρασύρεται και ο συμπαίκτης σου. Δεν μπορείς να κάνεις μπλόφα και να του πεις κοίταξε να δεις εγώ με κάποιο τρόπο αθέμητο έκανα μπλόφα εδώ. Αναλαμβάνεις την ευθύνη της μπλόφας. Αν παίζεις με το συμπαίκτη σου ας πούμε, στην άμυνα όπως λέμε. Αν είσαι αυτός που παίζει το παιχνίδι μπορείς να κάνεις μπλόφα με όλα τα ρίσκα που παίρνει μια τέτοια ενέργεια. Να σας πω κάτι απλά, άλλο. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν μπορείς να παραβείς επίτηδες τους κανόνες που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη να σας πω, κατεβαίνει στο ποδόσφαιρο ένας με την μπάλα στα πόδια μόνος του, τον παίρνει ο αμυντικός, τον πετάει κάτω. Παίρνει μια κόκκινη κάρτα, αλλά γκολ δεν μπαίνει. Ναι. Γίνεται ένα φάουλ έξω. Ναι. Εδώ και θα πάρει την τιμωρία και θα ξαναπάρει την μπάλα στα πόδια μόνος του να πάει προς την ιστορία να βάλει γκολ. Καταλάβατε. Μάλιστα. Δεν μπορείς δηλαδή να παραβείς επίτηδες τους κανόνες για να γλιτώσεις κάτι. Και τιμωρία θα υποστείς και ο άλλος πάλι. Η μπλόφα, ας πούμε, στο bridge θεωρείται σαν μη τήρηση κανόνων. Όχι, είναι θεμητή.
Αρκεί να μην το ξέρει ο συμπαίκτης σου, εάν παίζεις, εάν στην πλόφα συμμετέχει ο συμπαίκτης. Αν είσαι αυτός που παίζει και το συμπαίκτη σου είναι αυτός που έχει τα φύλλα του ανοιχτά, τότε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βγει ένας εκτός κανόνων, δηλαδή πέστε μας μια περίπτωση στο bridge. Δηλαδή να παίζουν ας πούμε το καρό που λέγαμε και εσύ ενώ έχεις καρό να μην βάλεις καρό, να βάλεις ατού. Και να πάρεις την μπάζα. Αυτό μετά θα ανακαλυφθεί. Αυτό θα φανεί στις επόμενες γύρους. Θα ανακαλυφθεί γύρους. Ότι είχες καρό, θα ξαναγυρίσουμε πίσω, θα το βάλεις εκεί, θα πάρεις μια τιμωρία και θα συνεχιστεί το παιχνίδι κανονικά από εκεί που είχες σταματήσει, σαν να είχες βάλει το καρό. Α, δηλαδή, δηλαδή μισό ποτέ δεν μπορείς να βγεις μισό λεπτάκι. Αν εσύ είσαι στο αντίπαλο ο οποίος ρίχνει πρώτος το χαρτί και ρίχνεται καρό. Ωραία. Ναι. Και εγώ έχω πολλά διάρκεια. Και έχω όμως, εσείς ας πούμε έρχεται άσο καρό. Ναι. Και εγώ το μοναδικό καρό που έχω είναι το παπάς. Το δεύτερο ναι. δυνατότερο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Αλλά έχω πολλά διάρκεια σε άλλα χρώματα. Ναι, δεν μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο χρώμα, πρέπει να βάλετε τον παπά σας. Άρα πρέπει να βάλω το μοναδικό καρό που έχω και ας είναι το πιο δυνατό, ναι, ας πούμε. Αυτό ακριβώς. Εκεί δηλαδή δεν εμπεριέχεται η στρατηγική, δεν μπορώ να κάνω στρατηγική του στυλ, ρίχνω το πιο μικρό. Αλλά στο επόμενο γύρο να ρίξω και το μεγάλο αυτό καρό. Για μετά, όχι. Είσαι υποχρεωμένος να το παίξεις αυτό που πρέπει. Μάλιστα. Γιατί θα έρθει ο διαιτητής, θα σε γυρίσει πίσω, θα σου πει βάλε εδώ τον παπά σου ναι. και χάσε και κάτι επιπλέον γιατί πήγες και έκανες λάθος και πήγες να κάνεις εξυπνάδα, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Όντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, δεν μπορείτε να φανταστείτε και πόσο. Επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι εδώ δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Δηλαδή στο σκάκι άμα βάλεις δύο παίκτες διαφορετικής δυναμικότητας, 99% θα κερδίσει ο καλύτερος. Ναι. Εδώ δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, μπορεί και ένας καινούργιος να κερδίσει. Πώς να κερδίσει, γιατί έκανε λάθος ο αντίπαλός του. Άμα κάνει λάθος ο αντίπαλός μου, υποφελούμαι εγώ. Και είναι λίγο και θέμα, δεν κερδίζει ο καλύτερος, θέμα τύχης στο τι χαρτιά θα πάρεις. Όχι, τύχη δεν έχει, γιατί είναι όλοι τα ίδια χαρτιά παίρνουν, όλοι συγκρίνονται με τα ίδια δεδομένα. Είναι το πώς θα χειριστείς τα χαρτιά αυτά. Αλλά τύχη μπορεί να έχεις αν κάνει ο άλλος λάθος. Σωστά, λάθος επιλογή και την εκμεταλλευτείς. Ναι, λάθος επιλογή, οπότε που φέλεις εκεί. Και είναι πολύ συχνές οι νίκες των καινούριων. Δηλαδή πολύ γρήγορα ένας καινούριος παίχτης απολαμβάνει τη χαρά της νίκης και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η χαρά. Φαντάζομαι τώρα, ναι, έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορά να παίξει ένα καινούριο πνευματικό άθλημα να κερδίζει. Είναι εντάξει. Ναι, 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 πάρα πολύ συχνά συμβαίνει. Μάλιστα. Εμείς περιμένουμε τον κόσμο να έρθει. Υπάρχει... Ίσως πρέπει να πείτε στους ακροατές για την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Ναι, ναι, θα το έλεγα αυτό. ellasbridge.org, όπου μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει κάποιος για το bridge. Και για τους ομίλους όλους και σε όλη την Ελλάδα, για το παιχνίδι το ίδιο, για το πώς παίζεται, για ανθρώπους που παίζουν, για τον κατάλογο αυτών που παίζουν, που είναι περίπου 5.000 ενεργοί αθλητές σε όλη την Ελλάδα. Για τις εθνικές ομάδες, για τις επιτυχίες μας. Mm-hmm. Έχει τα πάντα. Αυτό που ήθελα να το πω στο τελείωμα της συζήτησης, ότι οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, πολύ απλά πληκτρολογήστε το ellasbridge.org. Μέσα θα βρείτε όλες τις διοργανώσεις, όλους τους ομίλους, όλα όσα θέλετε να μάθετε σχετικά με το bridge είναι ανερτημένα στην σελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Bridge. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Βλέποντας το πρόγραμμα των καλοκαιρινών, ας πούμε, διοργανώσεων που έχετε, βλέπω μια αναφορά τέταρτης, δεύτερης βαθμίδας. Αυτά τι είναι ακριβώς? Είναι ανάλογα με τη σπουδαιότητα του αγώνα. Mm-hmm. Να μπούμε σε κάτι που είπαμε. Σε κάθε αγώνα δίδονται ορισμένοι βαθμοί νίκης. Ναι. Που λέγονται Master Points. Και η κατάταξη των αθλητών γίνεται με βάση αυτούς τους βαθμούς νίκης, τα Master Points που παίρνουν στους αγώνες που συμμετέχουν. Ναι.
Οι βαθμίδες των αγώνων δείχνουν τη σπουδαιότητα του κάθε αγώνα, δηλαδή και την ποσότητα των βαθμών νίκης και το είδος των βαθμών νίκης που απονέμονται σε αυτόν τον αγώνα. Οπότε όσο ψηλότερη η βαθμίδα είναι, σημαίνει ότι είναι τόσο πιο σπουδαίος ο αγώνας, που σημαίνει ότι παίρνει περισσότερους βαθμούς νίκης. Δηλαδή, εγώ ας πούμε σαν Ντίνος Ιγνατίου αθλητής του bridge έχω μια ατομική βαθμολογία όπως είναι ας πούμε στο τένις. Ναι, μπράβο, μπράβο, ένα έλο ας Που πούμε με έχετε. ακολουθεί ανάλογα με τους αγώνες που κάνω και τους βαθμούς και αυτό είναι ετήσιο, αυτή είναι η Μπράβο, βαθμολογία είναι είναι ετήσια. σωρευτικό αυτό και σας βοηθά να ανεβείτε στην Στη κατάταξη γενική των κατάταξη αθλητών. των αθλητών. Ναι, η οποία είναι από την κατηγορία 1 μέχρι την κατηγορία 16. Τα ζευγάρια είναι μόνιμα, είναι γνωστοί, είναι φίλοι, είναι άνθρωποι που παίζουν ή μπορεί να είναι και τυχαία. Είναι μετά από συνεννόηση, αλλά σε κάθε αγώνα το ζευγάρι παίζει μόνιμα. Μπορεί στον άλλο αγώνα να παίξει διαφορετικό συνδυασμό. Ναι, γιατί μπορεί, ας πούμε, εγώ με εσάς να αποτελούμε ένα ζευγάρι το οποίο μπορούμε και βγάζουμε μια συνεννόηση με τα μάτια ή τον τρόπο που παίζουμε. Ωραία. Αλλά αν υπάρχει ένας Με τα αγώνας. μάτια όχι. Με τα μάτια. Εννοώ ότι μπορούμε να καταλάβουμε τον τρόπο που παίζω Ναι, από το παίξιμο. Από το Ναι. παίξιμο. Αυτό θα είναι το ιδανικότερο να δημιουργούνται σταθερά ζευγάρια, αλλά όλοι θέλουν να παίζουν με διαφορετικούς, να το ευχαριστούνται. Αν, αν σε έναν αγώνα εγώ και εσείς κερδίσουμε, παίρνουμε τους βαθμούς στην Τους κατάταξη, ίδιους τους παίρνουμε. ίδιους βαθμούς παίρνουμε, Τους δεν είναι? ίδιους βαθμούς παίρνουμε. Τα Μάλιστα. ζευγάρια παίρνουν τους ίδιους. Ένα άλλο στοιχείο που δεν είπαμε είναι ότι έχει πολλές εκδρομές στην κοινωνικότητα του παιχνιδιού. Δηλαδή τώρα Ναι, το καλοκαίρι, αν είδατε, έχει να μας τα 600 πείτε αυτά. εκδρομές. Να μας τα πείτε αυτά. Σήμερα, ας πούμε, γίνεται ένα τουρνουά στη Νεάπολη, στη Λακωνία. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο Γήθιο. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα από Θεσσαλονίκη πήγαμε στη Δράμα. Η Δράμα έκανε τον πρώτο αγώνα μετά τον κορονοϊό, επ' ευκαιρία της γιορτής των ελευθερίων για την απελευθέρωση της πόλης. Αύριο το πρωί θα πάμε στην Κατερίνη να παίξουμε μια ημερίδα που κάνει η Και τα Κατερίνη. οργανώνεται σαν όμιλος, ας πούμε, ο κάθε Οι όμιλος. όμιλοι. Οι όμιλοι και Στη κάνουν. Βόρεια Ελλάδα Ναι. έχει, ξεκινώντας από Ανατολικά, στη Ξάνθη, στην Καβάλα, και στην Αλεξανδρούπολη ακόμα δεν λειτουργούν, στη Δράμα, στις Σέρες, εδώ αυτά που είπαμε, στη Βέρεια, στην Κατερίνη και μετά πάμε Λάρισα. Δηλαδή στην Κατερίνη αύριο θα είναι από Λάρισα, από Κατερίνη, από Βέρεια, από Θεσσαλονίκη, από Σέρες. Θα έχει κόσμο, θα μαζευτούν 50-60 άτομα οι οποίοι θα περάσουν πάρα πολύ ευχάριστα. Θα βρεθούν με ανθρώπους από κοντά, θα Ναι, μιλήσουν. ναι. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό και γι' αυτό θέλουμε, θα σας έχουμε εδώ πέρα σήμερα για να μας ενημερώσετε για όλα αυτά. Γιατί ακόμα και έναν και δύο και τρεις να πείσουμε στο να ακολουθήσουν είναι όφελος. Εγώ πιστεύω θα πείσουμε πολύ περισσότερους και μόλις καταλάβουν την αξία που έχει το παιχνίδι όχι μόνο στο παιχνίδι, στη διάκριση αλλά και στην κοινωνικότητά του. Και να σας πω και κάτι ακόμα, όλοι ας πούμε εσείς που είστε σε αθλητικό ραδιόφωνο βλέπετε κάθε μέρα βγαίνουν ακροατές, λένε συμβουλές, τη γνώμη τους, την άποψή τους, κριτική. Εδώ στο παιχνίδι αυτό ας έρθει ο καθένας να παρουσιάσει τον εαυτό του επί τόπου. Σωστό. Στο τραπέζι επάνω. Δεν χρειάζεται να σχολιάζεις τον προπονητή της άλλης ομάδας. Εσύ εδώ είσαι ο προπονητής του εαυτού σου και ο παίκτης του εαυτού σου. Σωστό. Δραστηριότητα για όλο τον κόσμο. Και πολύ, πολύ σημαντική πνευματική δραστηριότητα. Πάρα πολύ σημαντική η πνευματική γιατί δραστηριότητα. Γιατί με το μυαλό γίνεται. Δεν μπορούμε να παίξουμε όλη μπάλα ή μπάσκετ ή οτιδήποτε. Και φυσικά βλέπετε όλοι οι αθλητές, λέει στα 30, στα 35, άντε λίγο στα 39 είναι ήρωας που παίζει ο Μπουφόν στα 41. Εμάς οι περισσότεροι είναι 50, 60, 70, 80 πέρα από τους νέους. Δεν υπάρχει σωματική κούραση. Ναι. Κύριε Αθανασιάδη, εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή τιμή που μας κάνατε εγώ να σας βρίσκεστε. Ευχαριστώ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να δείξουμε το άθλημά μας, να το ακούσει ο κόσμος, να καταλάβει τι είναι. Και οποτεδήποτε άλλοτε είμαι στη διάθεσή σας. Εγώ σαν εκπομπή και αλλά και σαν λίμπερο, σαν σταθμός δεσμεύομαι στον αέρα ότι οτιδήποτε πλέον έχετε και την επικοινωνία μαζί μου. Κάποιες αγώνες, κάποιες μέρες ήδη να τα ξαναπούμε στον αέρα. Είμαι ανοιχτός πραγματικά και θα ήθελα πάρα πολύ να ενημερώνουμε και τον κόσμο, γιατί ξέρετε
Η επανάληψη είναι καλό. Το να το συζητήσουμε μία φορά και να μην ξαναμιλήσουμε, νομίζω ότι είναι και άδικος ο κόπος. Εγώ λοιπόν ενδιαφέρομαι και θα ήθελα πάρα πολύ να με ενημερώνετε και μέσα από το, τουλάχιστον από το βήμα που μου δίνετε στο Λίμπερο 107,4 να ενημερώνω και τον κόσμο για μελλοντικούς αγώνες, για μελλοντικές δραστηριότητες των ομίλων τουλάχιστον της Βορειοελλάδος, γιατί μας ακούνε. Θα στέλνουμε και δελτία τύπου. Εγώ είμαι από τους λίγους πρόεδρους που είμαι εκτός Αθηνών, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα. Αν θέλουν, μπορούν και. Και κάποια στιγμή μελλοντικά να σας έχουμε και στο στούντιο, να περάσει λίγο και όλο αυτό το, με το να κορονοϊό. Να ανοίξουμε λιγάκι και να σας έχουμε και από κοντά να πούμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σαν όμιλοι Θεσσαλονίκη, θα σας στέλνουμε ενημερωτικά, έστω και σαν δελτία τύπου, να έχουμε μια επικοινωνία. Mm-hmm. Τώρα που το ανοίξαμε και όταν αρχίσουν τα μαθήματα επίσης θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας με μεγάλη για μου χαρά. Να ενημερώσετε τον κόσμο. Με μεγάλη μου χαρά. Σας λέω στον αέρα, δεσμεύομαι ότι οτιδήποτε θέλετε έχετε και το κινητό μου, έχετε και τις επαφές, μπορείτε να με ενοχλήσετε και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Θελασιάδη και εύχομαι να πάνε όλα καλά στο δύσκολο αγώνα που δίνετε. Αλλά εύχομαι στο τέλος να είναι και αποδοτικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου να καλό έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης με υγεία. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.